Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευή και 24 του μηνός, 24 Μαΐου 2019. Σήμερα κάνω εγώ τον πρόλογο της εκπομπής. Χθες με έφαγε ο Κώστας ο Κακαρούδης και στο πρώτο δεκάλεπτο δεν υπήρχα. Το έπαιζα Σουηδός. Σήμερα έχουμε αλλάξει ρόστερ, έχουμε αλλάξει σχήμα διαφορετικό. Χθες ήμασταν με Γιάννη Θανασούλα και δύο θηρία, τον Κώστα Κακαρούδη και τον Σάβα Τζουγκαράκη, το Τζούγκα Τζούγκα που φωνάζαμε συνέχεια, μαζί με Γιώργο Γιαννουζάκο. Σήμερα το σχήμα είναι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάλι ατυχίες, όπως και χθες. Μ' αρέσει που περίμενα 9 άτομα εδώ. Δύο έχουμε, και τι δύο όμως, και τι δύο. Και ο πύχης έχει ανέβει ψηλά από χθες, να δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα έχουμε και τηλεφωνικούς καλεσμένους, θα έχουμε και παρεμβάσεις, θα έχουμε και ανοιχτές γραμμές. Έχουμε και δύο από τους πρωταγωνιστές του φετινού μπασκετικού Ηρακλή. Τη Δευτέρα, θυμίζω, εδώ στο στούντιο του Λίμπερο 107,4 και της ώρας για μπλε 7-8, ο προπονητής της επιτυχίας αυτής, της Ανόδου, ο κύριος Κώστας Μέξας, θα είναι κοντά μας. Χθες και σήμερα ο λόγος στους αθλητές. Τους αφιερώνουμε αυτές τις δύο εκπομπές και νομίζω είναι λίγο. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε κάνα μήνα κάθε μέρα να σας έχουμε εδώ. Θα προχωρήσουμε μαζί μέχρι τις 8, ίσως το τραβήξουμε και λίγο παραπάνω. Παρέα με τους χορηγούς μας. Δεν έχω Κακαρούδη να πει Νότος. Τον άκουγες θες, έτσι, πώς τα έλεγε? Καλά τα λέγει ο Κώστας. Δεν τα έχω εδώ, άλλο είναι αυτό. Ήταν έτοιμος ο Μιχάλης ο Λιάπης, ήταν έτοιμος να πάρει το χαρτί. Άλλα είναι αυτά. Άλλα είναι αυτά. Μιχάλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχω και Ρόνι. How are you? Καλησπέρα. Όλα καλά. Όλα καλά. Ρονάλντας Ρουτκάουσκας. Very difficult. You got it. You can say mine. What? Tell me. Γιώργος. Ματζιούκης. Ματζιούκης. Γιώργος Ματζιούκης. Αυτά είναι. Ελληνικό διαβατήριο τώρα. Where is Γιαννόπουλος? You know Γιαννόπουλος? Stan Sok, the Greek. Stan Sok. I don't know, maybe. Ο Σοκ, η αλήθεια είναι ότι χθες και σήμερα έχουμε δύο. He's still celebrating. He's still celebrating. Μάλλον γιορτάζει ακόμα, μας λέει ο Ρόνι. Όπως καταλάβατε, έχουμε. Τώρα δεν θέλω να σε πω κοντό. Δεν είσαι και κοντός. Ήθελα να πω έχουμε ένα ψηλό και ένα κοντό εμένα. Πόσο είσαι, Μιχάλη? 1,90. Είσαι 1,90. Κοντό δεν σε λες κοντό. Τώρα σε σχέση με αυτόν. What? 2 meter and? 3 centimeters. 2-3. Yeah. 2-3. 2-3 δηλαδή. Nice. Πιο πάνω τον είχα. Μπήκε εδώ και. Κόντινε. Σκιάχτηκε ο Τσαλτίδης πριν. Ωραία για μπλε Λίμπερο 107,4 παρέα με το Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar στο βράχο της Αθήτου Χαλκιδικής. Θα πάρω το φίλο μου τον Ρόνι. When you leave? In 1-2 weeks. Wait, 2 weeks to go to Χαλκιδική together. Yeah. Yes. A sponsor of. The show, the radio show is Ηρακλής fan. Okay, I wait. Okay. It's deal. Okay, τελείωσε. Deal. Αν με ακούει εκεί ο Ανδρέας στο βράχο της Αθήτου στο Νότος, θα έρθουμε με τον Ρόνι να ετοιμάσει καμιά 10.000 κρασιά. Νομίζω θα. Μιχάλη, γιατί είχα πληροφορίες για τον Ρόνι ότι δεν πίνει καθόλου κρασί. Χθες ο Κακαρούδης τον έδωσε στεγνά στην εκπομπή. Οπότε θα παραγγείλουμε. Έχουμε και μουσικές επιλογές από τα παιδιά εδώ. Τα παιδιά που δεν ήρθαν ακόμα μπορεί να έρθουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα τα ακούσουμε σίγουρα τηλεφωνικά, θα ανοίξουμε και γραμμές. Μπίλι, δώσ' μας τι έχουν ετοιμάσει εδώ τα καμάρια μας του μπασκετικού Ηρακλή. Αυτό νομίζω το ζήτησε ο Ρόνι. Το ξέρω ότι οι μουσικές επιλογές της ώρας για μπλε χθες και σήμερα είναι λίγο διαφορετικές. Αν και ο Κακαρούδης, ο DJ Κακ. Καλά το, you know DJ Kak? DJ Kakarudis? Yes. He's a professional DJ. What music is he listening? Greek bouzoukia? No, no bouzoukia. Prodigy and Guns N' Roses. Okay. I like Fred Mercury. You like Fred Mercury? Oh, yeah. Εντάξει. Queen, θα βάλουμε μετά. After. Living on my own. Εντάξει, θα βάλουμε μετά. Παραγγελίες γίνονται ζωντανά εδώ. Μόνο για μπάσκετ δεν θα μιλήσουμε, όπως έχετε καταλάβει. Χθες λοιπόν είχαμε τον DJ Kak που ξεκίνησε με Prodigy και Guns N' Roses. Μετά είχαμε τον DJ Αθανασούλα με το αγγελικό πρόσωπο που με έβαλε. Τι έβαζε αυτό, Οικονομόπουλο, Παντελίδη και τέτοια. Και μετά τα διέλυσε όλα του Γκαράκης που έβαλε Ζωηδάκι και Κιάμο και τέτοια. Λίγο διαφορετικά σε R&B ρυθμούς κινούμαστε και rap με τα παλικάρια μας που έχουμε εδώ. Μιχάλη μου, πολλά συγχαρητήρια για την άνοδο.
Σήμερα είναι σοβαρή εκπομπή, όπως κατάλαβες, σε σχέση με τη χθεσινή που άκουγες. Εντάξει, στην αρχή έτσι είναι τα πράγματα. Μετά ποτέ δεν ξέρεις, ε. Συγχαρητήρια για την άνοδο, συγχαρητήρια για τη δική σου παρουσία. Τα περαστικά μου για ακόμη μια φορά. Όσοι γνωρίζετε, ο Μιχάλης Ολιάπης μας μίλησε εδώ στην Οργιαβλέ πριν 2 εβδομάδες περίπου. Μετά ναι. Την επέμβαση. Πότε, ναι, πότε τόσο. Περίπου ήταν 3-4 μετά την επέμβαση. Εχθές έπαιρναν ακροατές και θυμάμαι χαρακτηριστικά νομίζω η φίλη ακροάτη η Μαρία που ανέφερε για σένα και ο κόσμος το έδειξε αυτό και στο γήπεδο ότι δεν σε ξεχνά άσχετα αν δεν πρόλαβες δυστυχώς να παίξεις όσα παιχνίδια θα ήθελες και όπως θα ήθελες γιατί ένα μήνα προς τιμή σου έπαιζες με πόσο τοις εκατό κομμένο όχι αυτό 20% ήταν 20% ναι. Με αν πεις να περπατήσω με 20% δεν θα περπατήσω και εσύ έπαιζες μπάσκετ. Δεν πονάει αυτό. Ναι, ή ενοχλεί, δεν ξέρω. Ναι, ενοχλούσε. Υπήρχαν ενοχλήσεις, πόνοι. Τα βράδια ήταν δύσκολα κυρίως μετά από μια κουραστική προπόνηση. Αλλά εντάξει, για το καλό της ομάδας έπρεπε να κάνω πέρα τον πόνο. Έκανες πέρα τον πόνο και όχι μόνο τον έκανες πέρα, έπαιξες και ένα μήνα και βοήθησες την ομάδα όπως και τους υπόλοιπους μήνες μαζί με τον Ρόνι, μαζί με τον Πολυτάρχου. I'm saying that you, Michalis and Politarchou, you came back, and the other two in the middle of the season, and you helped a lot of the team, and with the new coach, of course, Mr. Mexas. Congratulations, Ronnie. Thank you. How you feel now in first division? I'm happy that we reached our goal, and 2 years ago, Oskar also, we came up short. Yeah, we didn't made it. You tried. We lost in the final, so. When I came here the second time, I said, we will reach that, and I promised, and we did it, so I'm happy. You had a bet with yourself to do it. Yeah, when I came in the airport, they asked me, what's your goals? I said, A1, to reach A1, that's it. A1. Yeah. Nothing else. Ο Ρονάλντας Ρουτκάουσκας φυσικά θυμάται και όλοι μας ότι και πριν 2 χρόνια ήταν εδώ, τότε δεν τα είχε καταφέρει στα play-off, το είχε βάλει ως προσωπικό στοίχημα. Θες να κάνεις μετάφραση? Όχι, έτσι. Γιατί όχι. Όχι. Άμα ήταν ο Κακαρούδης χθες θα μιλούσε λιθουανικά εδώ. Αυτό. Τι άλλο μας είπε. Και ότι μόλις ήρθε στο αεροδρόμιο είπε Α1. Τίποτα άλλο δεν σκέφτομαι αυτό. Πώς τα καταφέρατε, Μιχάλη? Εντάξει, νομίζω το μυστικό της επιτυχίας, ας αφήσουμε το μπασκετικό κομμάτι εκτός, είναι ότι ήμασταν μια εκπληκτική παρέα. Όταν δηλαδή και εγώ πρώτο ήρθα. Το κατάλαβα και χθες στο Χορτιάτη στην ταβέρνα Κήπος όπου... Να είναι καλά ο Θανάσης ο ιδιοκτήτης που μας φιλοξένησε όλους και νομίζω ήταν μια ωραία βράδια. Ναι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν και κόντεψε να πάρει φωτιά το κατάστημα. Λίγο ήθελε. Μυστικό αυτό, ε. Αυτό. Εγώ μαζί σας και με τις εκπομπές και χθες το βράδυ γελάω 48 ώρες. Φαντάζομαι εσείς πώς περνούσατε απίστευτα, όλη τη σεζόν. Απίστευτα. Δηλαδή όλοι ήταν ένας και ένας. Όταν πρώτο ήρθα, δεν ήξερα τα παιδιά. Τα περισσότερα. Με κάποιους είχα βέβαια συνεργαστεί και πιο παλιά, αλλά... Με ποιους, θυμάσαι? Με τον ΚΑΚ. Ήμουνα 2 χρόνια μαζί στον ΠΑΟΚ. Και με τον Μίτσο κάναμε κάποιες ατομικές κάποια καλοκαίρια. Καλατζίδη. Ναι, Καλατζίδη. Με τους άλλους κάποιους είχαμε μόνο μια έτσι επαφή, πολύ έτσι αόρης, ας πούμε. Ο καλός φίλος και ακροατής της εκπομπής, Σάββας Τζουγκαράκης, στέλνει μήνυμα και λέει να πει ο Λιάπης ένα ανένδοτο, γράφει τέλος πάντων. On air. Η αλήθεια είναι ότι χθες κοντραριστήκαμε με τον Μιχάλη, γιατί φημιζόμαστε και οι δύο για τα κρύα μας ανέκδοτα. Θα το κάνουμε στο δεύτερο μισό. Εντάξει. Από ένα. Ναι, για να μην ξεπαγιάσει από τον κόσμο. Έχουμε ανοιχτό και το κλιματισμό. Ρόνι, which you believe it was the key for this success? Everybody. I believe everybody was on the same page, so I cannot say only one guy or somebody. Everybody was. But the atmosphere in the team, that was perfect. The family that you felt here. Yeah, everybody had their own roles, and sometimes we didn't agree with something, but in long run we did what we had to do. Μετάφρασε, Μιχάλη. Σε χώνω τώρα. Repeat. Λοιπόν, τα πάντα. Γιατί το ρώτησα ποιο ήταν το κλειδί της επιτυχίας. Τα πάντα όλοι στην ομάδα. Και είτε συμφωνούσαμε σε κάτι, είτε διαφωνούσαμε σε κάτι, είχαμε ένα στόχο. Αυτό δεν είπε. Ναι. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό. Νομίζω, περίπου. Ένας άλλος φανατικός ακροατής μας,
που ακούει κάθε μέρα την εκπομπή από χθες. Ο DJ Kak γράφει από BBC χθες, η εκπομπή σήμερα είναι Ραχούλα FM. Τώρα σε προσβάλλει, Μιχάλη. Εντάξει, κοίταξε. Προσβάλλει. Ήταν οργανωμένα τα παιδιά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε απουσίες, έτσι. Δηλαδή, Γιαννουζάκος δεν ήρθε. Πολυτάρχου δεν ήρθε. Ο Μιχάλης, ο οποίος έχει τηλεοπτική υποχρέωση σήμερα 9 παρατέταρτο. Δεν μου είπε πού. Θα μας πει μετά. Αγγελακόπουλος είχε μια άλλη ιερή υποχρέωση. Είναι δικαιολογημένη 100%. Ο Σοκ. Το ψάχνουμε από χθες. Δεν ξέρω, θες κανένα σοκ. You don't know where is Ten, eh? Nobody knows. Nobody knows. Nobody knows where is Sock. I have an information that after the game, very late, you went out to a club. Bad information, maybe. I don't know. You don't know. You were home and you were slept. Sleeping. You were sleeping. Okay. So only Sock was out. I don't know. You don't know. I don't know. Nobody knows where he He disappeared. Μεταφέρω στο Ρόνι την πληροφορία ότι, που φυσικά και ισχύει, ότι βγήκανε μετά τα παιδιά και καλά κάνανε. Όπως και σήμερα. Σήμερα, από ό,τι μαθαίνω, πάλι θα βγείτε. Κάτι θα κάνετε. Ναι, κάτι θα γίνει. Μια τελευταία μάζοξη. Μια τελευταία μάζοξη, έτσι. Πριν τα μπάνια σας. Και αγνοείται ο Σοκ. Δεν μπορούν να το βρουν. Αγνοείται εδώ και. Σοκ με σοκ, λέει ο Κώστας. Yeah. Λοιπόν, 23-10. 2.87 και 3.8. Ξεκινάμε να βγάζουμε και γραμμές. Είτε να μιλήσετε με τον Μιχάλη Λιάπη, είτε να μιλήσετε με τον Ρονάλντας Ρουτκάουσκας. Ε, very good. I'm the best, I know. 23.10, 2.87 και 3.8. 6.45, 2.87 και 3.8. Οι γραμμές θα πάρουν φωτιά. Τι, ξεκινήσαμε κιόλας. Πάμε στο πρώτο φύλλο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σάββας από Χανιά. Γεια σου φίλε Σάβα. Τι κάνουμε? Καλά είμαστε εδώ. Ακούστε για την εκπομπή σας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μας ακούς μέσω ίντερνετ από τα Χανιά? Όχι, μέσω ραδιοφώνου, έχω μεγάλη κεραία. Σάβα, κάτσε. Τσούγα. Πρώτα απ' όλα, τι ομάδα είσαι? Τσούγα. Ηρακλής από Γενοφάσια. Από Γενοφάσια. Καλά το πας. Κάποιος φωνάζει Τσούγα εδώ στα λιθουανικά. I think it's that guy, or yeah. Not. The big one. Yes, he's the big fat one. Fat guy, no. Fat and big. No fat guy. Δεν είχαμε χοντρούς φέτος. Only muscles. Τζούγκα, τι έγινε, σου έλειψε η ώρα για μπλε και πήρες να πάρεις τηλέφωνο? Εννοείται και πήρε για να σου θυμίσω τι σου είχα πει χθες, ότι δεν θα έχει απαρτία σήμερα, το θυμάσαι αυτό? Το θυμάμαι ρε φίλε, τι άκυρα είναι αυτά που έχουμε φάει. Κάτσε ρε φίλε, εδώ πέρα μας άφησες, ήταν 9 άτομα να έρθουμε και ήρθαμε 2. Σαν τους 300, μείναμε πιστοί στο καθήκον μας εμείς. Ο Σοκ όντως αγνοείται. Αλήθεια, ναι. Ο Ρόνι αυτό μου λέει. Ήταν να έρθει εχθές, δεν ήρθε. Ήταν να έρθει σήμερα, δεν ήρθε. Να σου πω κάτι, το βράδυ θα έρθει σίγουρα. Το βράδυ θα έρθει σίγουρα. Κάπου θα είναι τάβλα. You will see Sok at night today. You think? Μπουζούκια, ναι. I hope so. I hope he is back. Τζούγκα, πες κάτι για τους δύο συμπαίκτες σου που έχω εδώ. Μια κατηγορία μόνη τους είναι αυτή, τι να πω. Ο καθένας ή μαζί? Ο καθένας. Ο καθένας στον τομέα του. Ο ψηλός είναι μοναδικός στον κόσμο, δεν υπάρχει. Say about you. That you are the best in the world. One of the kind, Ronnie. You had a good cooperation? With who? With him, Τζούγκα. Inside? Only at practice. Only outside of the court. Only very good cooperation. Very good cooperation. Very good. We play same position, so not good cooperation. Έξω από το γήπεδο μας λέει ο Ρόνι ότι είχατε πάρα πολύ καλή σχέση, Σάβα. Πολύ καλή, ναι. Μέσα στο γήπεδο τώρα, δεν βρισκόσασταν μέσα στο γήπεδο μάλλον από ό,τι κατάλαβα. Δεν βρισκόμασταν ούτε με ανοιχτά ούτε με κλειστά. Μαλωμένοι με την μπάλα. Παίζανε μπάλα εκτός γηπέδου. Παίζανε μπάλα. Όπα, ο Λιάπης την έριξε την ατάκα. Τώρα για το Λιάπη, εντάξει, τι να πούμε. Το παιδί προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ανέκδοτο θα πει στο δεύτερο μισό. Οπωσδήποτε πρέπει να πει ανέκδοτο. Να σπάσει τον πάγο. Αλλά από ό,τι είδες από χθες έχει δυνατό αντίπαλο. Καλά, εσύ τον ξεπέρασες χθες. Αλλά ο Λιάπης ήταν σταθερός όλη τη χρονιά, μας έλεγε κάθε μέρα. Δεν μου λες, είτε μιλάμε για πούλμαν, είτε μιλάμε για αεροπλάνο, είτε μιλάμε για προπόνηση, τα έδινε όλα ο Λιάπης. Με τα ανέκδοτα. Ο Λιάπης. Ναι. Ναι. Δεν βαριόσασταν δηλαδή στα ταξίδια, Αθήνες κυρίως, γιατί είχαμε Αθήνες αρκετές νομίζω. Τι να βαρεθούμε. Εμείς και με τον Γιαννουζάκο, εντάξει, είχαμε τα μάτια μας σοφάνικα, γιατί έτσι όπως πήγαινε, αλλά εντάξει. Φαντάζομαι μέχρι την Go, πόσα ακούσατε?
Που ήταν το πιο μακρινό οίκο, δεν ήταν το πιο μακρινό οίκο. Με αεροπλάνο πήγαμε εκεί. Α, με αεροπλάνο πήγαμε. Ευτυχώ πήγαμε αεροπορικό, ναι, και γλιτώσαμε εκεί. Ωραία. Το πιο μακρινό ποιο ήταν? Κόρυβο, πήγαν τα παιδιά νομίζω. Μέχρι Κόρυβο, ναι, φτάσαμε. Εντάξει. Εγώ Πάτρα πήγα. Μέχρι την Πάτρα πόσα ανέκδοτα του είπε? Εντάξει, έκανα το DJ κιόλα. Έκανε και το DJ. Ναι. Κατάλαβα. Έκανα πολλά, είχα πολλέ υποχρεώσει. Ευχαριστούμε, φίλε ακροατή. Πάμε στον επόμενο. Να είστε καλά, επόμενο. Ναι, ναι. Ναι, γεια σου, τα λέμε. Σου, τα λέμε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. 6, 9, 45, 2, 87 και 3 οχτάρια. Με Ρουτκάουσκα και Λιάπη. Με Λιάπη και Ρουτκάουσκα. Εύχομαι να αυξηθεί η παρέα μα σε λίγο. Τηλεφωνικά σίγουρα. Είχαμε την πρώτη παρέμβαση ενός φίλου ακροατή, του Σάββατο Τζουγκαράκη, ο οποίος μαζί με τον Καγκαρούδη είναι σίγουρο ότι θα στην άδειά μου το καλοκαίρι εδώ στο Λίμπερο θα τους φέρω για εκπομπή. Υπάρχει περίπτωση. Δύο εβδομάδες θα κάνω ώρα για μπλε. Part-time το καλοκαίρι. Εδώ θα είναι. DJ Kak, he will replace me 2 weeks here. Yeah. I will go for vacation. Good money? No, no. For free. For free? Of course. For food or no food? For hey, I will give him or for drink. I will give him one beer. Okay. Yeah. You free. Ωραία αγγλικά αυτά. Λοιπόν, καλησπέρα Γιώργο σε όλους. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Αυτή την εβδομάδα... Δεν το κατάλαβα αυτό με την κουζίνα. Το κατάλαβες εσύ. Δουλεύουν με κιανόλευκα λόγω Ηρακλή κιανόλευκο γκράτς. Α, κουζίνα σέρβις. Ναι, τώρα το πιάσα. Καλησπέρα και στο Θωμά από την Κιανόλευκη Αλεξάνδρεια. Καλησπέρα στους πρωταθλητές. Μπράβο τους. Τους πάμε 1-3x3 αν θέλουν, λέει. Θωμά μου, δύσκολα. There is a message of a fan of Heracles that he wants to play against you in basketball. And he said that he will win. Okay, next year if I stay with him. But he is 170. Maybe he's very fast. So what? You are 2-3. He shoots good. I don't know. Του είπα του Ρόνι για την πρόκληση του φίλου του Θωμά για να παίξουν μπάσκετ. 23, 10, 287 και 3 οχτάρια. 6, 9, 45, 2, 87 και 3 οχτάρια. Να... Μπίλι, πόση ώρα είναι το διάλειμμα? Να το κάνουμε τώρα, λες? Ωραία. You will say to this guy, his name is Billy, to go for commercials. Give him a pass. On the air. Say something to him. Like what? Let's about go what? For commercials. Let's go for commercials. Από τις μουσικές επιλογές του Ρόνι πάμε στις μουσικές επιλογές του Μιχάλη Λιάπη. Έχει γίνει από χθες η ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 μουσικοχορευτική εκπομπή. Δεσμεύτηκε ο Ρόνι ότι θα πάμε παρέα στο Νότος Καφέ, All Day Bar και Cocktail Bar. Μας περιμένουν εκεί, χαμός θα γίνει. Θα πάμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα μάλλον. Συνεχίζουμε εδώ. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Μιχάλη, όλα καλά? Καλά είναι, ναι. Το τραγούδι αυτό ήταν το Bad Guy. Bad Guy, ναι. Κάνε παρουσίαση. Bad Guy, εδώ της Θεσσαλονίκης, που λέγεται Γιάννης Κουζέλογλου. Πολύ σκληρός είναι αυτός. Πολύ σκληρός. Άγριο, πολύ άγριος, άγριος. Να τον φοβόμαστε. Mm-hmm. Τα χαιρετίσματά μας, τα χαιρετίσματά μας. Λοιπόν. Δεν τα καταφέραμε να τους έχουμε όλους μαζί σήμερα, αλλά υπήρχαν σοβαροί λόγοι. Ένας που θα ήταν μαζί μας στο στούντιο είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ρόνι, you want to say hello to Βασίλης Αγγελακόπουλος? Billy, where are you? He's listening us? Yes. Yeah? How are you, my friend? I'm okay, I missed you. Why didn't you came to see me? What time did you wake up today? 3, 4? Only for radio I woke up. 6 o'clock to come okay. Here. Okay. Γεια σου, Βασίλη. Το χάσαμε. Είσαι στο δρόμο, οδηγείς μάλλον, δεν έχεις καλό σήμα, δεν σε ακούμε καλά. Εγώ σε ακούω, ακούτε εσύ. Ωραία, τώρα ναι. Ο Λιάπης λέω κάνει για ραδιοφωνικός παραγωγός. Ο Λιάπης το παλεύει. Δεν τον άκουσες ακόμα? Δεν τον Βασίλη, άκουσες, καλά είμαστε. Τι έχουμε ακροατή? Δεν τον έχω ακούσει ακόμα, αλλά έμαθα ότι η Ράνια Κωστάκη ψάχνει για συνεργάτη και πιστεύω ο Λιάπης είναι ό,τι καλύτερο. Δεν του έκανε πρόταση όμως? Δεν του έκανε πρόταση? Δεν το έκανε ακόμα, αλλά εγώ είμαι μεσάζοντας γιατί είναι λίγο ντροπαλή η Ράνια και πιστεύω ότι ο Λιάπης είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Θα μας πει και ανέκδοτο σε λίγο, Μπίλι, περίμενε. Κοίταξε, μ' αρέσει Αθήνα, κατεβαίνω.
Αρέσει Αθήνα, εντάξει τότε. Καλά είμαστε, Βασίλη, ποτέ. Καλά είμαστε. Εντάξει. Βασίλη εντάξει. Μου, πολλά συγχαρητήρια να σου δώσω και στον αέρα για αυτό που καταφέρατε. Είσαι παλιοσυρά μαζί με τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη και νομίζω τρίτος χρονικά έρχεται ο Κακαρούδης μετά από εσάς δύο. Αν δεν κάνω λάθος. Από τα παιδιά, ναι, ναι, ο Κώστας ήρθε πέρυσι και στην ομάδα και ο Αθανασούλας, ο Γιάννης. Και ο Γιάννης από πέρυσι, ναι, σωστά. Είναι δύο χρόνια. Και ο Ρόνι που επέστρεψε. Ο Ρόνι επέστρεψε, ναι. Εντάξει, ο Ρόν είναι και νέος. Μπορεί να ξαναφύγει, να μαζέψει εμπειρίες και να ξαναγυρίσει. Και εσύ νέος είσαι τώρα, σταμάτα. Νέος εγώ είσαι. Τι νέος. Νέος. Νεότατος. Βαρέθηκε χωρίς τη Ρακλή να με βλέπει 4 χρόνια. Ναι, αλλά Κάλιο αργά παρά ποτέ ήρθε η άνοδος, έτσι. Καλά, σίγουρα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Εντάξει, η ομάδα επέστρεψε. Είναι αρκετά χρόνια στην Α2. Εντάξει, είμαστε πολύ χαρούμενοι όλα τα παιδιά που ήμασταν και εμείς ένα κομμάτι αυτής της ομάδας η οποία έφερε τον Ηρακλή στην Α1 και εντάξει, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό πραγματικά. Βασίλη, πάνω απ' όλα που δώσαμε πολύ χαρά στον κόσμο. Το είδες τι έγινε με την Καστοριά, έτσι, δεν χρειάζεται να... Ναι, εντάξει, δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται, είναι, όπως το είπες, είναι ανεπανάληπτες στιγμές. Εντάξει, θα το πραγματικά, γιατί το συζητήσαμε, όλα τα παιδιά θα το θυμόμαστε για πάντα. Είναι στιγμές που σίγουρα μένουν στη μνήμη του κάθε αθλητίου. Επειδή έζησες τις προηγούμενες δύο σεζόν που ήταν δυστυχώς αποτυχημένες, δεν τα καταφέρατε, για διάφορους λόγους. Τι είχε φέτος η ομάδα που επιτέλους έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα? Τι διαφορετικό είχε? Κοιτάξτε, τις δύο προηγούμενες σεζόν που η ομάδα δεν πέτυχε το στόχο της. Δεν θα έλεγα, σίγουρα εκ του αποτελέσματος ήταν αποτυχημένες, έτσι, γιατί σίγουρα το αποτέλεσμα μετράει και για το αποτέλεσμα, δηλαδή το στόχο της ανόδου αποτύχαμε. Αλλά ας πούμε την πρώτη χρονιά τελείωσε η ομάδα με 26-4. Ναι. Δηλαδή εντάξει είναι απίστευτο ρεκόρ, απλά στην ισοβαθμία βγήκε ο Πανιόνιος και είχαμε ένα μάτς εντός έδρας στα play-off από το Φάρο και καταστράφηκαν όλα. Πέρυσι είχαμε πάλι 2-0 το Χολαργό που ανέβηκε, 2-0 τον Εθνικό και πέσαμε πάνω στην Πάτρα. Δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο αποτυχημένες οι χρονιές. Σίγουρα ο στόχος δεν επιτέθη, έτσι, και από αυτό κρινόμαστε όλοι. Ναι. Τώρα φέτος πέτυχε το στόχο της, σίγουρα δεν έκανε τα λάθη των προηγούμενων, δηλαδή να χάσει παιχνίδι στην έδρα, δηλαδή πολύ σημαντικό ότι η ομάδα κράτησε την έδρα. Έτσι δεν κάναμε δηλαδή κάποια γκέλα εντός έδρας, που άμα έκανες ας πούμε παραδείγματος χάρη με μια ομάδα πάλι και έμπαινε στα play-off με 1-1, σίγουρα την δίδυ όλων θα ερχόταν οι προηγούμενες χρονιές, έτσι. Ήμασταν ομάδα, έτσι, πολύ σημαντικό, δηλαδή στα δύσκολα εκεί τα Χριστούγεννα που κάναμε 2 ήττες μαζεμένες, μείναμε ενωμένοι, συγκεντρωμένοι. Ήμασταν μια οικογένεια που για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε όλες τις ομάδες έχω παίξει που ήμασταν οικογένεια και αγαπημένοι μεταξύ μας, πάντα πετυχαίναμε το στόχο. Εντάξει, ότι πιστεύω ότι ο κόσμος ήταν κοντά μας, εντάξει, ο κόσμος στην Ηρακλή έχει μεγάλη δυναμική. Γενικά θεωρώ ότι επειδή η ομάδα ήταν ενωμένη και αγαπημένη και στα δύσκολα πέτυχε το στόχο της. Ένας καλός μας φίλος, ο Βαγγέλης, μου γράφει ότι ήσουν και μας θυμίζει φυσικά και στην περασμένη άνοδο. Στην περασμένη άνοδο δεν ήμουνα. Δεν ήσουνα. Όχι, το 10 ήμουνα όταν από την Α1 πέσαμε κατηγορία. Στην περασμένη άνοδο το 9, αν θυμάμαι καλά, που την περίοδο 8-9, όχι, δεν ήμουνα. Την επόμενη ήρθα στην ομάδα, στην Α1. Σημασία είχε η τωρινή άνοδος και το κλειδώνουμε εδώ. Καλά, σίγουρα. Έχουμε δύο γραμμές, μη φύγεις, ναι. Τους έχουμε ακόμα, Βασίλη. Πού να πάω. Πουθενά, εκεί μείνε. Θα με διώξει. Όχι, δεν σε διώχνω. Ρόνι, you still want Billy's on the air? Με βαρέθηκε αυτό. Ναι, είναι. Τον κούρασες, λέει. Τον κούρασες. Πάμε στο πρωτοφύλλο που είναι στη γραμμή και συγγνώμη που περίμενε. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιάννης από τις Ανώλευκες 40 Εκκλησίες τηλεφωνώ. Γεια σου, Γιάννη.
Ο Γιάννης Αθανασούλας είναι αυτός. Γνωστή φωνή σου, γνωστή φωνή σου. Αφού είπα ρε Βασίλη... Καλό την είσαι Ρουφιάνος ρε. Αμάν και τζούγκα μαζί, και τζούγκα μαζί. Όπου πέσαν οι μάσκες, πέσαν. Τζούγκα, ξέρεις τι μπλουζάκι φοράω σήμερα. Τι μπλουζάκι. Ένα μπλε ρε φίλε που είναι, δεν στη λέει εδώ. Χανιά γράφει πάνω. Έτσι. Κάντε να μιλήσει εδώ ο Γιάννης από το... Πάμε λίγο στο φίλο ακροατή το Γιάννη, παρακαλώ. Καλησπέρα, συγχαρητήρια θέλω να δώσω στους καλεσμένους σας. Ναι. Πολύ, πολύ σημαντική συμβολή και των δύο. Να βάλετε να μιλήσει μήπως λίγο και το Ρόνι, γιατί εκεί πέρα που τον έχετε δεν τον έχει χάρη καθόλου ο κόσμος. Αθανασούλας, he's asking to hear you more and more during the show, because you don't speak a lot. Because I don't understand what you're talking. Γιάννη, άσου στη γωνία. Ετοιμάζεται, κάνει ζέσταμα για το βράδυ. Γιάννη, μπορείς αν θέλεις... Γιάννη, μπορείς αν θέλεις να πάρεις συνέντευξη από τον Ρόνι. Έχει τα ακουστικά, σ' ακούει. Hello, my friend Ronnie. How are you? Hello. I'm okay. See you in a couple hours. Are you sure okay? Are you 100% clear your mind and your body? Yeah, we can go now. Practice again. In 2 hours. What time tonight we meet? 11. Το ότι κανονίζουν ραντεβού για το βράδυ στην ώρα για πλέον καταπληκτικό. 11. Πού, Γιάννη, για πες και πού. Όχι, δεν τα λέμε αυτά στον αέρα. Εντάξει, τώρα θα το κάνω, δεν είναι και σίγουρα ακόμα. Άλλοι λένε από εδώ, άλλοι λένε από εκεί. Ναι. Θα γίνει σπίτι του Ρόνι η μάζοξη. Παρακαλώ. Πρώτη. Αυτή τη στιγμή έχει ως καλεσμένο το καλύτερο μεταμεσονύχτιο pick and roll της πόλης. Πες το και στα αγγλικά. Πες το και στα αγγλικά. Αυτό το pick and roll that you have there, Ronnie, I want to say that is the best pick and roll I have ever seen after midnight, you and Mike. It's only alley-oop or pull-up. Okay. Nothing less of this. I hope I see something tonight also. Όπα, κάτι ετοιμάζεται πάλι για το βράδυ. Κάτι ετοιμάζεται. Δεν μου λες, Γιάννη, από τις Κιανόλευκες 40 εκκλησίες, πες μου λίγο κάτι, έχει πέσει ο πύχης σήμερα σε σχέση με τη χθεσινή εκπομπή? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή εκπομπή πιστεύω έσπασε τα μία. Ναι. Άμα βάλουμε τις ακροματικότητες, δηλαδή θα περάσουν και τον τελευταίο. Πρέπει... Αγγελακόπουλος που είναι εδώ, είναι, έφυγε. Ο τελικός Eurovision με την παπάνη. Έλα! Γιώργο, να πω ρε φίλε κάτι πάνω σε αυτό. Να πεις, παρακαλώ, να πεις. Εντάξει, δηλαδή πώς να γίνει να υπάρχουν τα ίδια νούμερα. Χθες είχες τζούγκα. Είχα τζούγκα, ναι. Είχα και DJ Κακ. Είχα και DJ Κακ. Παρακαλώ. Να σου πω δηλαδή, η Real Madrid με τον Κριστιάνο και χωρίς τον Κριστιάνο ήταν η ίδια. Όχι. Ειδικά όταν πήγε στην Juventus. Με αυτό σου λέω. Άρα η εκπομπή με τζούγκα και χωρίς τζούγκα πώς να είναι η ίδια. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ανέκδοτα σαν του Λιάπη δεν ξέρει κανένα σας. Καλά, ο Λιάπη είναι ανέκδοτο γενικά. Πες όμως ότι αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας. Έτσι. Καταρχήν έχω ένα παράπονο από το Γιάννη. Εκεί που ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο, μετά από ένα σημείο με παράτησε. Είσαστε στο δωμάτιο? Ήμασταν μαζί. Και με ποιον τον πρόδωσες? Χτύπησα μετά. Α, χτύπησα. Κάτσε, τι να κάνω, σπαθιά να καταπιώ. Με παράτησε. Τι να κάνω. Βασίλη, με ποιον πήγες μετά? Με ποιον πήγες μετά, έτσι πως το είπα. Μετά πήγα, χωρίς να το πολύ. Ο μεγαλύτερος πήγα το φίλιο. Α, τον πιτσιρικά. Τον καλύτερο. Τον καλύτερο. Αυτό δεν σας το ρώτησα ρε παιδιά χθες. Μπορείτε να μου πείτε λίγο τα ζευγάρια στα δωμάτια? Έχει ένα ενδιαφέρον. Τα θυμάστε όλα? Εγώ, ας τα πω εγώ. Εγώ ήμουν με το φίλιο. Ναι. Ο Παγαρούδης με τον Καλαϊτζίδη. Ναι. Ο Τζούγκα με ποιον ήταν ο Τζούγκα? Ο Τζούγκα ήταν με τον Τολάκη, να το λέμε. Με Τόλι. Με τον ναι, ναι, το Χάρντεν του Λαγκαδά, ναι, το Μούσια. Ναι. Αυτό το δίδυμο του Αρκαδικού. Ναι. Της Τρίπολης, αυτό το δίδυμο. Ποιοι άλλοι ήταν μετά? Ο Πολυτάρχος με τον Αθανασούλα. Ναι. Και ο Μπεν με τον Μάικ. Ο Μπεν με τον Μάικ. Ο Ρόνι, with who you were in the room? Στεν. Με Στεν. Αυτό το δωμάτιο, Γιώργο. Καταστροφή. Το δωμάτιο Στένας Γιαννακίδης. Ναι. Έχει κλείσει πριν συμφωνήσουμε την ομάδα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά αυτό. Ο Γιαννακής πήρε τηλέφωνο τον Μπένα και τον έκλεισε δωμάτιο πριν συμφωνήσουμε την ομάδα. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Το καλύτερο δωμάτιο ποιο ήταν τελικά? Εγώ φίλε πάντως με το φίλιο και με το Λιάπη είχα ησυχία. Βασίλη, μισό λεπτό. Συγγνώμη, έχουμε κι άλλο φίλο στη γραμμή. Παρακαλώ.
Παρακαλώ. Έπεσε. Να μην χτύπησε μόνο. Έπεσε. Α, αυτό ήθελα να πω εγώ, ότι η σημερινή εκπομπή για να έχει μία τύχη να κερδίσει, ναι, είναι να ξεκινήσετε ένα μονό ανεκδότων εσύ με το Λιάπη. Μόνο έτσι μπορεί να ανέβει ακροματικά. Άντε, ρίξε ρε Μιχάλη ένα. Εντάξει, θα πω ένα γρήγορο, ένα μικρό. Πες ένα γρήγορο, ναι. Λοιπόν, Γιάννη, άκου που δεν το έχεις ακούσει νομίζω εσύ αυτό. Λέγε, λέγε. Λοιπόν, ήτανε που λες... Όπως καταλάβετε, είμαστε με καλωσφαιριστές του Ηρακλή στην ώρα για μπλε. Για πες ρε Μιχάλη. Λοιπόν, μπορεί να το έχετε ακούσει, δεν ξέρω, που είναι δύο νυχτερίδες, λέει, που είναι ανάποδα κρεμασμένες. Στη σπηλιά έχει πολλές βασικά και ξαφνικά μία πετάει τόρθια. Στέκεται. Η Ράδη Πλανή παραξενεύεται και γυρνάει στον πλανό. Ρε Θανάση, ξύπνα, λέει, ο Μπάμπης λιποθύμησε. Καλό, καλό. Μπορείτε να γελάσετε. Το έχεις ξαναπεί. Αλλά για να σε φτιάξω, Γιάννα, θα σου πω ένα ακόμα στα γρήγορα, που λέει είναι το 2 και βλέπει το 9 και λέει, γεια σου 7, μα το 9 είμαι. Αχ, συγγνώμη, αφαιρέθηκα. Καλό, καλό. Καλό, καλό, καλό. Να σας πω, να τον διώξω ή να τον κρατήσω. Γιώργο, εσύ τώρα έχει ζέστη έξω και θες να κάνεις το λένε οικονομία του κλιματιστικού να μην το ανάψεις εφόλα στο Λιάπη, έτσι. Έτσι, κρίση έχουμε, κάτσε ρε φίλε. Η αλήθεια, Βασίλη μου, είναι ότι το έχω ανοιχτό. Το έχω ανοιχτό. Α, το έχεις ανοιχτό, εντάξει, βλέπω για πνευμονία σε βλέπω, Παύρο. Με ανοιχτό κλιματιστικό και Λιάπη εκεί πέρα κατάλαβα. Τελείωσε. Ο Τζούγκα πού είναι ρε παιδιά? Ο Τζούγκα έφυγε, γιατί ήμασταν στο γήπεδο για μια δουλειά και φεύγουμε τώρα. Λοιπόν, θα σας κλείσω και εγώ. Καλή συνέχεια. Περίμενε, μην φεύγεις, μην φεύγεις. Περίμενε, περίμενε. Έλα, περίμενε, έλα. Γιατί θα έχουμε επόμενο ακροατή. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Στον αέρα είμαστε με Ρονάλντας Ρουτκάουσκας, με Μιχάλη Λιάπη, με Βασίλη Αγγελακόπουλο, με Γιάννα Θανασούλα, ο οποίος και αυτός δεν μπορεί χωρίς ωραία μπλε και ξαναλύνει τη σιωπή του σήμερα. Και περιμένουμε έναν φίλο ακροατή ακόμα από ό,τι ενημερώνουμε από το. Από τη ρύθμιση του ήχου. Μας γύρωσε. Μας γύρωσε ο φίλος ακροατής. Εγώ αρέσει ο άνθρωπος. Για... Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Για χαρά. Να είσαι καλά, σου, Γιάννη, καλά. Φίλε. Βασιλή. Παρακαλώ. Εδώ είσαι, έτσι. Τι θα ήθελες να δεις του χρόνου στην Α1 για τον Ηρακλή? Έχουμε ακροατή. Περίμενε. Κράτα την απάντησή σου. Κράτα την. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης από Γιαννέρη Θρυλιούπολη. Είμαι γειτονάκι του Μιχαλάκη, του Λιάπη. Ναι. Έχω ένα μαγαζί με κάτι περίεργα εσόρροχα, έρχεται και παίρνει συνέχεια για κάτι κοριτσάκια εκεί. Έλα ρε φιλά, τι γίνεται, έλα ρε. Συγχαρητήρια αδερφέ μου, 1000 χρόνια Ηρακλή. Έτσι, 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 καλά τα λες. Γιατί σου έκλειστος χθες που πέρασα? Τίποτα, τα πήρες όλα, ξεπούλησα αδερφέ. Περιμένω παραγγελία από Hong Kong. Βασίλη Αγγελακόπουλε. Από τα βάθη της Ρωσίας. Μπορείς να καταλάβεις τον ακροατή που πήρε τηλέφωνο τώρα? Εννοείται, εννοείται. Για πες μας ποιος είναι, γιατί ο Ρόνι εδώ δεν έχει καταλάβει. Ο Ρόνι δεν έχει καταλάβει, αφού και ο Ρόνι από εκεί ψωνίζει. Από πού είπες είσαι, από την Κιανέριθρη? Κιανέριθρη τι, Ηλιούπολη. Ηλιούπολη, ο Ρόνι κάνει τον Κινέζο. Γι' αυτό ψωνίζει από τον Κινέζο, κατάλαβες? Δεν έχεις βάλει πρώτη ακόμα για ανησυχώ. Γεια σου DJ Κακ, τι κάνεις? Πώς πάμε? Να σου πω, έχετε βγει και οι τρεις χθεσινοί στον αέρα, λίγο να μας ανεβάσετε σήμερα, έτσι, το έχετε κάνει αυτό. Άλλο να είμαστε εκεί, άλλο τηλεφωνικά, αλλά ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Ό,τι μπορείτε, ό,τι μπορείτε. Πώς τα ακούς τα παιδιά εδώ, πώς τα ακούς? Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Σούπερ. Θα έχουμε και έναν ακόμα ακροατή, άμα δεν μας το ξαναγυρίσει το τηλέφωνο. Έχω εδώ, να σου πω, είμαι εδώ με το γιο μου, παίζουμε αυτοκινητάκια. Ναι. Και θέλω να σου πει ένα τραγουδάκι. Για... Το έχουμε. Το όνομα του, το όνομα του. Θεοχάρης. Θεοχάρη, πού είσαι? Αυτήν όμως, Θεοχάρη. Σκουλίκι. Σκουλίκι. Θεοχάρη. Ένα, δύο, τρία. Ο γιος του Κώστα Κακαρούδη είναι αυτός. Μαζί. Μαζί, άντε, μαζί. Άντε, Κώστα, μην τρέπεσαι. You make me believe. Είδες, έχουμε και άλλο. Να σου πω κάτι, ήδη έχω μηνύματα από το voice, φίλε, να ξέρεις. Κώστα, έτοιμος για το βράδυ είναι ο μικρός.
δύσκολο για το βράδυ σήμερα. Θα είναι σκληρή βραδιά. Κώστα, θέλεις να πάρεις συνέντευξη, γιατί ο Αθανασούλας πριν ζωρίστηκε από τον Ρονάλντας Ρουτκάουσκα, σε παρακαλώ. Για τον Ρόνι θέλω να πω λίγο σοβαρά να μιλήσουμε. Ναι. Ρόνι was very important for our team. He totally changed our image. He does so many things in the court that you cannot see in the stats. You cannot see how good he screens, how good he rolls, how good he creates spaces for everybody. So when he first came, I told him, you are like God brought you here to save us. And he remembered these words. Μαλάκα. Ναι, εγώ. Ιδρύζεται. Γιώργο, θέλω να κάνω μια παρέμβαση εδώ πέρα. Παρακαλώ, Βασίλη, παρακαλώ. Δεν θα συμφωνήσω με τον Κώστα. Είμαι κάθετος. Ναι. Έχω εκνευριστεί πάρα πολύ με αυτά που είπε. Ναι. Θα πάρω το πλευρό του αδερφού Τζούγκα. Ο ναι. Ρόνι ήρθε για να δώσει ανάσα τον Τζούγκα, φίλε. Βασίλη, σετ για τα... Είμαι κάθετος και δεν συμφωνώ μαζί σου. That you came to replace Τζούγκα. ευχαριστούμε DJ Kak. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να ξέρεις, 15 μέρες τον Ιούλιο σε θέλω εδώ να κάνεις την ώρα για πλέ, εντάξει. Έγινε, έγινε. Φιλιά στο Θεοχάρη. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ και σένα. Εγώ, να είσαι καλά, Γιώργο. Και καλή δύναμη. Τι θα κάνεις με τον μπάσκετ? Τι θα κάνω? Ναι. Προς το παρόν δεν είμαι σε σχέση, σε σκέψη φίλε να σκεφτώ. Σε σχέση, ούτε σε σχέση. Σε σχέση. Καλά, είναι αρθέως τα γλώσσα, λέει την αλήθεια φίλε Βασίλη. Μιχάλη, σε σχέση δεν είμαι εδώ και χρόνια, αλλά σε σκέψη για τον μπάσκετ προς το παρόν στο μυαλό μου έχω να φτιάξει λίγο καιρός, να πιάσω μια ξαπλώστρα. Ναι. Να ξεκουραστώ γιατί η χρονιά ήταν δύσκολη. Στο χορηγό μας θα πάμε, στο Νότος, στην Άθλητο Χαλκιδικής. Όπου θέλετε. Εκεί. Όπου εκεί. Θέλετε. Και σου γιώμαι εγώ ότι θα το βρεις στο λιμάνι σου σύντομα. Το βράδυ. Το λιμάνι. Το βράδυ, ναι. Το λιμάνι. Θα ρίξεις άγκυρα. Θα πάει στο λιμάνι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Βασίλη, με το πόσο είμαστε τώρα, με το 30 φεύγα. 30 φεύγα και το, πώς το λένε, το 24 Αυγούστου φεύγει το 3, μπαίνει το 4 μπροστά. Θα τα βγάλε. 4 Αυγούστου μπαίνει το δικό μου 4, μαζί είμαστε. 24 είμαι εγώ. 4 είμαι εγώ, 20 μέρες είμαι μεγαλύτερος, πρέπει να με σέβεσαι, κατάλαβες. Εννοείται. Ο Τζούγκα γράφει, ένας καλός φίλος ακροατής, ότι ναι. Σε σχέση πώς να είναι ο Τσαλό με τόσες κατακτήσεις. Φήμες είναι αυτά, Γιώργο, φήμες. Βασίλη, έχει καλή καρδιά και δεν θέλει να δικήσει καμία. Έχει καλή καρδιά. Έχει καλή. Αυτό καλή. Είναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλά. Ρόνι, tell me how was your life without Ηρακλής in Θεσσαλονίκη, this one year that you weren't here. I was in France. In France, eh? Yeah, but I... In which city? Lorient. Lorient. It's close to the Ocean Sea. Τον έχουμε. Ωραία. Tell me. Atlantic. And it was boring. Yeah, it was boring. Not Thessaloniki, no Iraklis fans, no Ivanofio, no nothing. No. Now it's better. It's here, the best city I've been so far. How you felt when the game finished against Kastoria and all the fans was inside? Crazy. It was crazy. Yeah, many people. I really enjoy it. Fans is good here. Λοιπόν, πάμε σε έναν επόμενο φίλο ακροατή που είναι στην γραμμή μας. Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα θέλατε... Από την Κιανόλευκη Νάξο παίρνετε? Ναι. Πάνω από την Πορτάρα. Από την Πορτάρα? Ναι. Μιχάλη Πολιτάρχου, τι κάνεις? Δόξα Θεέ, όλα καλά. Πού είσαι εσύ και εσένα σε περιμέναμε σήμερα, τι γίνεται, όλοι μας δώσατε άκυρο. Όχι, απλά... Το ξέρω. Όπως ο κύριος Γιώργος τα πετυχαίνει, όλα πέτυχε γι' αυτό. Για ακόμα ένα βράδυ. Έχω Μιχάλη Λιάπη και Ρονάλντας Ρουτκάουσκας εδώ. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να τους ακούσεις. Η διάδα που σκοτώνει. Σκοτώνει, έτσι. Ναι, η διάδα είναι μετά τους αυτό το βράδυ επικίνδυνη. Στην προπόνηση τίποτα? Στην προπόνηση κάνουν ό,τι μπορούν τα παιδιά. Κάνουν ό,τι μπορούν τα παιδιά. Ενώ μετά την προπόνηση, όχι, κουνάει το κεφάλι το Λιάπης τώρα. Ετοιμάζει η απάντηση, να ξέρεις. Με ανέκδοτο μαζί. Εντάξει, το είπε πριν. Το είπε πριν. Πριν. Δεν έχω κανένα τώρα. Δεν έχει άλλο. Δεν έχω βιβλίο. Να σου δώσω ξανά, Μιχάλη μου, τα συγχαρητήρια για αυτό που καταφέρατε και με τη δική σου παρουσία.
Είναι λίγο, είναι λίγο κλισέ η ερώτηση που την κάνω στους περισσότερους, είτε μεταξύ χαβαλέ είτε λίγο πιο σοβαρά, για το τι θεωρείς ότι άλλαξε από τα μισά πέρα από τον ερχομό των τριών σας. Πλάκα πλάκα, αυτή τη στιγμή στον αέρα είστε οι τρεις που ήρθατε μέσα στη σεζόν, έτσι, και ο Μιχάλης και ο Ρόνι και εσύ, ναι. και ο ερχομός του κυρίου Μέξα, αλλά γενικότερα τι θεωρείς ότι ήταν αυτό που έκανε τον Ηρακλή από ένα σημείο και μετά να πείσει όλους ότι αυτό θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα ανέβει? Πιστεύω τώρα σοβαρά ότι κατάφερε ο κύριος Μέξας να μας βάλει σε όλους στο μυαλό ότι πρέπει να αφήσουμε το εγώ μας στα αποδυτήρια και να κοιτάξουμε το εμείς. Και πιστεύω ότι το κατάφερε 100%, γι' αυτό και η ομάδα βρίσκεται πλέον εκεί που αξίζει, που είναι η Α1. Μιχάλη, έχεις να κάνεις ερώτηση στον Μιχάλη? Τι ερώτηση να τον κάνω? Δεν ξέρω, πάρ' του μια συνέντευξη. Κάνω μια ερώτηση να απάντησε. Να σου πω, είστε έτσι όλη τη χρονιά ή αυτό το διήμερο τώρα έχετε πάθει αυτό το πράγμα που εγώ βλέπω? Έτσι είμαστε, έτσι είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ τώρα είμαι έτσι. Εσύ είσαι τώρα έτσι, ναι. Έλα, Μιχαλή, ναι. Και εδώ και αυτή η ομάδα που... Γιατί είναι μια χρονιά που μόνο χαρές έδωσε χαρές, και αυτό το ξέρουμε του κόσμου. Εσύ το έζησες το πόσο πολύ το ήθελε ως αντίπαλος του Ηρακλή, κόντρα στην ΑΕΚ, κόντρα στον Περιστέριο που εκεί μας πλήγωνες. Είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και σε φέραμε εδώ φέτος, για να πληγώσεις τους υπόλοιπους. Και το είδες με το μάτς με την Καστοριά Στεφανόφια το πόσο πολύ ξέσπασε για αυτόν τον κόσμο. Για αυτό το λόγο, έτσι. Το μάτς με την Καστοριά θα μείνει πολύ χαραγμένο στη μνήμη μου, γιατί έζησα κάτι που θα αναζητήσω πολλά χρόνια και είδα πόσο ο κόσμος μπορεί να αλλάξει την ιστορία ενός ομάδας λόγου. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής είναι πολύ δυνατά πάλι στο προσκήνιο. Είναι. Έχει. Είναι και ήρθε για να μείνει, θέλουμε να πιστεύω, έτσι, να μην ξαναπεράσει τα του παρελθόντος. Και να μην ξεχνάμε, Μάικ, να μην ξεχνάμε επίσης να τονίσω εδώ στους φίλους ακροατές ότι πρέπει να σε στηρίξουμε όλοι στις εκλογές που κατεβαίνεις για δήμαρχο στην Άξο. Έτσι. Ναι, 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 ψηφίστε με. Αυτό. Έτσι. Να φτιάξω άλλη μια πορτάρα στην Άξο. Ο DJ Κακ, ένας καλός φίλος ακροατής, γράφει να προσέξεις σε παρακαλώ τον μελλοντικό δήμαρχο Άξου. Επίσης, πες, ευχαριστούμε τον κύριο Πεδουλάκη για το δώρο που μας έκανε. Θέλεις λίγο να μας βοηθήσεις με αυτό που λέει ο ακροατής, το τι εννοεί που ευχαριστούμε. Να τον ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Πεδουλάκη, αν είναι, ρε παιδιά. Ναι, είναι και η ευχαριστή από το Χριστέρι, γιατί δεν ήμουν εισαγωγικά στα πλάνα του. Έβλεπε μπροστά ο κύριος Πεδουλάκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεν σε είχε στα πλάνα του, στο Περιστέρι, και σε φέραμε εμείς με τα αεροπλάνα μας και με τα πλάνα μας. Ήξερε μάλλον ότι ο Μάικ δεν είχε έρθει ποτέ Θεσσαλονίκη να ζήσει μόνιμα. Ναι, είναι και αυτό. Για να μην τη θέλεις αυτή την εμπειρία. Καλή είναι Άξος, δεν λέμε, αλλά και η Θεσσαλονίκη ωραία δεν είναι, Μιχάλη? Είναι μοναδική, όντως. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Τα λαδάδικα σ' αρέσουνε, Μάικ? Μαγική πόλη που λένε, όντως είναι. Μάικ, τα λαδάδικα σ' αρέσουνε? Μ' αρέσει να πηγαίνω με το πατίνι εκεί. Τώρα τελευταία παίρνω πατίνι και πηγαίνω, που είναι πολύ βολικό. Ο Κακαρούδης είπε χθες για τον Τζουγκαράκη ότι δεν ήρθε γιατί του τελειώσαν οι μονάδες στο πατίνι. Μιχάλη μου... Άλλα, ήθελα να πω κάτι. Ναι, να ναι. Στο Ρόνι ένα ποτήρι βότκα από μένα, κερασμένη. Μιχάλης Πολιτάρχου, ask from me to give you one, only one mic. Ναι, ναι, μία, όχι παραπάνω, δεν κάνει. Only one glass of vodka. To give you. I don't drink. You don't drink, eh? No. Only water. Yeah. No, cola zero sometimes. A cola zero. Δεν είναι zero, είναι κάτω από το μηδέν. Αυτά που πίνει. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτω από το μηδέν. Το ρώτησα νωρίτερα και στο Βασίλη τον Αγγελακόπουλο. Θέλω να το ρωτήσω και σε σένα. Τι θα σ' άφηνε ικανοποιημένο του χρόνου να δεις τον Ηρακλή στην Α1? Τι θα σε γέμιζε? Θα με γέμιζε να είναι το γήπεδο όπως ήταν με το παιχνίδι με την Καστοριά, σε κάθε αγωνιστική. Ανεξαρτήτως αντιπάλου, Ναι, ανεξαρτήτως αντιπάλου.
είναι ό,τι πιο όμορφο για ένα παίκτη της ομάδας και για ένα αντίπαλο ταυτόχρονα. Να παίζει σε τέτοιο γήπεδο με τέτοιο κόσμο που του δίνει πλήση και χαρά αυτόματα. Έχω ακόμα ένα μήνυμα για σένα. Πριν σε ευχαριστήσουμε, θέλει ένας φίλος ακροατής να σου πω να αποκαλύψεις ότι έχεις απόθεμα λακ στο πατάρι, στην άξο, μην πιάσει φουρτούνα και ξεμείνεις. Η αλήθεια είναι ότι όταν πηγαίνω να αγοράσω λακ, παίρνω 10-10 τις παίρνω. Για να μην τυχόν και μου μείνει ποτέ. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Αυτό είναι δεδομένο. Να είσαι γερός και πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια. Πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ο Μιχάλης, ο Πολυτάρχου και ο Βασίλης Αγγελακόπουλος ήταν να είναι εδώ μαζί μας. Να είμαστε πέντε δηλαδή. Τώρα είμαστε τρεις. Αλλά υπήρξαν σοβαροί λογικοί υποχρεώσεις και για τους δύο που δεν τους επέτρεψαν να βρεθούν στο στούντιο. Οπότε έγινε τηλεφωνικά όλο αυτό. You want to dedicate this victory and this success to someone? To all fans of Saloniki, well, for at least. All fans. Yeah, to them. Do you know any song? In yeah, Greek? Ira ole, ira ole, no, that's a Greek song. This one? Yeah, only that one. Τον ρώτησα που το αφιερώνει αυτή την άνοδο στον Ρόνι και μου είπε και μας είπε σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή στην Θεσσαλονίκη και το ήρα ολέ όπως ακούσατε είναι αυτό που θυμάται. Εσύ έχεις αγαπημένο σύνθημα, Μιχάλη? Που να λέγεται στον αέρα. Που να λέγεται στον αέρα. Ναι. Κοίταξε. Γιατί χθες από ό,τι σας είδα στην ταβέρνα Κύπρο στο Χορτιάτη και αυτά που λέγονται και αυτά που δεν λέγονται, μια χαρά τα ξέρατε όλα, ναι, μια χαρά. Μ' αρέσει το Ήρα Ολέ, έχω αρέσει και τα βλέπω όλα μπλε. Αυτό σ' αρέσει, έτσι. Το, αρέσει. Το κλασικό, το ωραίο. Γράφει ο φίλος ο Μάνος, θέλω να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λιάπη και στεναχωρέθηκα που δεν μπορούσε ούτε καν να πανηγυρίσει. Είναι όλοι παλικάρια, τους ευχαριστούμε όπως και σένα. Εμένα δεν χρειάζεται, Μάνο μου, τα παιδιά εδώ, αυτοί το αξίζουν. Τον έπιασε τον τόνο ο Μάνος. Τον έπιασε τον τόνο. Ναι, το πιο δύσκολο αυτό ήταν, ναι, μπορώ να χοροπηδάω. Λίγο εκεί το. Παιδιά. Σε είδα εκεί λίγο το προσπάθησες. Με το ένα πόδι. Το πάλεψες. Με το ένα πόδι, λίγο κάτι γινόταν. Την πατερίτσα. Γιατρός, Μανόλογλου. Εντάξει. Νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερός και ευλογημένος που αυτή ήταν αυτός που με ανέλαβε, που έκανε την επέμβαση. Τον ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και εύχομαι ό,τι καλύτερο για αυτόν και την οικογένειά του. Ρονί, one fan of Heracles sent me a message and he thank you very much that you gave him your shirt. Yes. You remember it? Yeah, I remember. How many you gave? One only after the game, sweaty one. Only had that one I had. He asked before the game, I gave him. Διάβασα ένα μήνυμα ενός φίλου ακροατή που μου στείλε μήνυμα για να ευχαριστήσει τον Ρονί για τη φανέλα που του δώσε μετά το παιχνίδι της Καστοριάς. Εσύ ήσουν τυχερός από αυτό το κομμάτι, γιατί μόνο εσένα δεν ξεβρακώσανε οι οπαδοί όταν μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, ή και εσένα σου πήραν ότι είχες και δεν είχες? Όχι, εμένα δεν μου πήραν, αλλά σου λέω, ήθελα, ας με ξεβρακώνανε και εμένα. Δεν είχες πρόβλημα. Όχι. Ούτε ο Τζουγκαράκης είχε πρόβλημα με αυτά. Ξεβρακώθηκε μόνος του αυτός. Βάλε λίγο μουσική, Βασίλη μου. Τώρα αυτή τη μουσική πώς την ακούτε, μπορείς να μου πεις? Εντάξει. Όπως βολεύει το καθένας. You like this kind of music, eh? Yeah, I do. Εντάξει. What can I do for this? So, Ronnie, thank you very much. You spoke a lot. Welcome. Thank you. And I promise that we go together to our sponsor, Notos Cafe All Day Bar and Cocktail Bar. Cola Zero, I drink there. Cola Zero, ναι, and water, I know. Είναι άθητος Χαλκιδική. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή δύναμη. Θα σου μεταφέρω δήλωση του κυρίου Δρακόπουλου που έγινε εδώ στην Ώρα για Μπλε πριν από λίγες μέρες, που είπε μεταξύ άλλων ότι τον Μιχάλη εγώ τον θέλω κοντά μου και στην Α1, και αυτό νομίζω κάτι λέει, όχι κάτι, πολλά λέει για το ότι το λέει σε έναν τραυματισμένο αθλητή, έναν αθλητή που αυτή τη στιγμή θέλει δρόμο. Πόσο δρόμο περίπου? Θέλει γύρω στους 6 μήνες. 6 μήνες. 6 μήνες.
Και είναι μια έτσι, το Νοτική Ένωση αυτή η δήλωση του Πρόεδρου. Σίγουρα, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Βέβαια, εντάξει, τώρα τελειώσαμε, έχουμε μέλλον μπροστά μας. Εύχομαι κι εγώ να είμαι μέλος αυτής της ωραίας παρέας του Ηρακλή που θα είναι του χρόνου στην Α1. Θα δούμε. Και να πάνε όλα καλά. Αυτό. Πρώτα η αποθεραπεία. Αυτό. Πρώτα η αποθεραπεία. Πριν κλείσουμε, χρωστάω κάτι. Καταρχάς σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας, όπως και τα Dandala στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια στα τουριστικά και στην πληροφορική. Εθνική Αμήνη 14α 2310 222 962 και dandala.edu.gr. Χρωστάω κάτι. Α, να πεις αυτό, ναι, πες αυτό. Ναι, να πω ότι εντάξει, όταν είχα έρθει στην ομάδα, έτυχε να είμαι τυχερός από πολύ μικρός και να έχω έναν πολύ καλό φίλο. Ναι. Έτσι, ίδιο Θρανίο. Ναι. Ο οποίος Ηρακλειδέας φανατικός. Μ' είχε βάλει στο κλίμα από την πρώτη στιγμή όταν μπήκα. Θα πούμε το όνομά του. Γιάννης Μαυρίς λέγεται. Να είναι καλά ο Γιάννης. Εντάξει. Να είναι καλά. Ετοιμάσει. Και χαιρετίσματα κάπου αλλού. Ναι, μας έδινε χαιρετίσματα ο Κώστας Βασιλιάδης. Κώστας Βασιλιάδης. Αδερφός. Καλός φίλος εδώ και του Λίμπερο 107,4. Χρόνια εδώ. Έχει έρθει και αρκετές φορές για εκπομπή και με τα παιδιά που ακολουθούν, τον Γιάννη Γιαννούλη και τον Σταύρο Κόλκα, που θα τους δώσουμε τη σκυτάλη. Εγώ χρωστάω να αναφέρω όσους έχουν επικοινωνήσει όλες αυτές τις μέρες με την εκπομπή, όσους μας έχουν μεταφέρει ότι κατεβαίνουν υποψήφοι ενώπιση των εκλογών της Κυριακής, να δώσουμε σε όλους, ανεξαρτήτως παρατάξεων, κομμάτων και τα λοιπά και τα λοιπά, την, να πούμε καλή επιτυχία, τις ευχές μας για ό,τι καλύτερο. Έχω εδώ μια λίστα με όσους το έχουν κοινοποιήσει όλες αυτές τις μέρες ότι κατεβαίνουν και είναι φυσικά φανατικοί Ηρακλειδείς. Θα καταγράψω τα ονόματα όπως είχα δεσμευτεί. Για παράδειγμα, θα αναφέρω αυτά που έχω συγκεντρώσει. Στην περιφέρεια με τον κύριο Τζιτζι Κώστα, ο Λάκης Παπαϊωάννου και ο Βασίλης Παπαζαΐτης. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, υποψήφιος δήμαρχος ο Μάκης Κυριζίδης, με υποψήφιο δημοτικό συμβούλιο τον Νίκο Παπαγεωργίου, συγγνώμη, άρρωστο Ηρακλάκη. Με τον κύριο Ορφανό, ο Θεόφιλος Πατέλης και η Ελεονόρα Ρωσιάδου, που είναι η προπονήτρια στην Ακαδημία Στίβου του Ηρακλή. Η κυρία Κοσμοπούλου Ιωάννα, κόρη του αξέχαστου και αείμνηστου Ντίνου Κοσμόπουλου, με τον κύριο Ταχιάο. Ο Στέλιος Ναυροζίδης, τεράστιος θεραπευτής και όχι μόνο στο Βόλεϊ Κολύμπη και όχι μόνο στον Ηρακλή, με την κυρία Νοτοπούλου. Ο Μανώλης ο Χασεκίδης, προπονητής της Ποδοσφαιρικής Ακαδημίας, με τον κύριο Ψωμιάδη. Ο Γιώργος ο Δημαρέλος, τον γνωρίζουμε όλοι, κατεβαίνει με τον κύριο Βούγια. Η Βιβία Αναγνώστου, πρώην αθλήτρια του Βόλεϊ, με τον κύριο Ζέρβα. Στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτης, ο κύριος Μιχάλης Γεράνης, γνωστός σε όλους μας, με τον κύριο Ιγνάτιο Καϊτετζίδη. Αν έχω ξεχάσει κάποιον, συγχωρέστε με, είστε πάρα πολλοί. Αυτή η αναφορά έγινε σε άτομα που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας αυτές τις μέρες και έχουν γνωστοποιήσει και στα sites του Ηρακλή το ότι κατεβαίνουν σε αυτές τις εκλογές. Έχουμε κάτι άλλο? Εντάξει, ξέχασα να μαζί με τον γιατρό να ευχαριστήσω και τον φυσιοθεραπευτή της ομάδας, ναι, τον Σπύρο Μιλωνά. Ο οποίος... Και τον Περίκλη. Νάτος, έστειλε μήνυμα. Αυτός είναι. Για δω. Ο Σπύρος. Νάτος. Ναι, αυτό το όμορφο παιδί με τα μπλε μάτια. Αυτός είναι. Όχι, τον ξέρω. Απλά το αυτός είναι, πήγαινε, μην κάνω κανένα λάθος. Ναι, δεν το ξέρω. Αυτός είναι που λέγαν χθες τα παιδιά, ο Σπύρος, που για τα πουκάμισά του και τα παντελόνια του και τα ρούχα του. Ή άλλον εννοούσα. Αυτόν εννοούσα. Σπύρο, αυτό δεν έχουμε άλλον. Δεν ξέρω. Όχι, για ποιο. Δεν θυμάμαι για ποιον είχαν πει τα παιδιά για αυτά που. Που κάνει και καθήκοντα κάμεραμαν. Που κάνει και καθήκοντα κάμεραμαν. Σωστά. Ρόνι, thank you very much. Welcome, thank you too. Good luck. Whatever you do from now on, you can celebrate. And today, tonight, I think you will go home, eh? 11 o'clock to sleep. I'm tired. Okay. Κανένα δεν έπεισε. I'm joking. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα. Θα τα πούμε ξανά σύντομα. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια, παιδιά. Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, όπου εκεί θα είμαστε, θέλουμε δεν θέλουμε, σοβαροί, καθώς θα έχουμε τον κύριο Κώστα Μέξα, τον προπονητή της επιτυχίας της ανόδου της ανδρικής ομάδος μπάσκετ του Ηρακλή στην μεγάλη κατηγορία. Καλό βράδυ, να είστε καλά.